να είναι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν. Μιλούσαμε για απόσταση μεταξύ της Προέδρου της Έδρας και της Εισαγγελέα Σήμερα θα σου έλεγα ότι μιλάμε για μια νομική κόντρα mm -hmm. η οποία φάνηκε, ήταν εμφανής σήμερα το πρωί στο δικαστήριο με την πρόεδρο της έδρας, την κυρία Λεπενιώτη, να ψέγει σχεδόν την uh, κυρία Οικονόμου ε, τόσο για το θέμα του βουλεύματο με τους περιοριστικούς όρους uh, του Γιάννη Λαγού mm -hmm. όσο και για το γεγονός ότι δεν ανέφερε στην πρότασή της 11 ε, κατηγορουμένους και νυν καταδικαστέντες οι οποίοι είχαν προηγούμενες καταδίκες. Και γιατί το λέει αυτό η κυρία Αλεπενιώτη γιατί ρώτησε μάλιστα την εισαγγελία της έδρας λέγοντάς της ακόμη και για το θέμα της υποτροπής Ακόμη και γι' αυτό, επειδή έχει μια σημασία για το επόμενο στάδιο. Που είναι το ναι, θέμα γιατί το η, η κυρία Οικονόμου χθε μίλησε για καταδικασμένου που δεν είχαν ποινικό μητρό. Η κυρία Λεπενιώτη τη θύμισε ότι υπάρχουν σοβαρέ καταδίκε για κάποιου εξ αυτών. Υπάρχουν καταδίκε ακριβώ, όχι για το θέμα τη Χρυσή ναι. Υπάρχει, όχι για αυτή τη δικογραφία που συζητούμε τώρα. Άλλε προηγούμενε καταδίκε, οι οποίε όμω καθιστούν κάποιου εκ, των κατηγορουμένων υπότροπου για την τέλεση νέων αδικημάτων. Και να μην ξεχνά, Νίκη, ότι αυτός είναι ένας λόγος που μπορεί το δικαστήριο να μην δώσει αύριο μεθαύριο mm -hmm. αναστολή σε κάποιος αν κρίνει ότι είναι υπότροπη για, ε, για την τέλεση νέων αδικημάτων. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι οι και των δύο πλευρών ναι. σήμερα σχολίαζαν ότι α, τέτοια κόντρα δεν έχουν ξαναδεί τόσο έντονη στα δικαστικά χρονικά και μάλιστα σε μια τόσο μεγάλη ε, σημασίας ποινική δίκη. Λοιπόν, θα... να, δούμε πώ θα εξελιχθεί δούμε. αύριο το θέμα και αν θα έχουμε επιτέλου απόφαση επί των αναστολών ή θα πάμε για μεθαύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.